Ενέδρα θανάτου έστησαν χθες βράδυ στο 40χρονο Πανίκο Παναγιώτου Άλλος Γλύκα, έξω από την πολυκατοικία που διαμένει στους Αγίους Ομολογητές και τον γάζωσαν. Ήταν γύρω στις 7 όταν το θύμα επιχείρησε να μπει στην πολυκατοικία του με το δράστη να περιμένει απέναντι και να τον πυροβολεί συνολικά 4 φορές. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία φαίνεται ότι άγνωστο πρόσωπο πυροβόλησε κατ' επανάληψη εναντίον του θύματος. Σε αυτό το σημείο, ο 40χρονος δέχθηκε 4 πυροβολισμούς, μία εκ των οποίων τον έπληξε στο λαιμό. Δέχθηκε επίσης μία σφαίρα στην ομοπλάτη και μία στο ζυγωματικό, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν συνολικά 5 κάλικες, κάτι που υποδεικνύει ότι ο δράστης αστόχησε σε 2 περιπτώσεις. Ο Γλύκας εντοπίστηκε σύμφωνα με μαρτυρίες ενίκων από πρόσωπο το οποίο διαμένει στην πολυκατοικία και το οποίο κάλεσε την αστυνομία αλλά και ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται υποφρούρηση. Πάντως η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου. Η πρωτεύουσα μπορεί να ήταν αστακός από χθες το πρωί και είχαν ληφθεί δρακόντια μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία τόσο για την άφιξη του Αιγύπτιου Προέδρου Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι αλλά και της Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν επιχειρώντας την επίθεση κατά του Γλύκα ένα χιλιόμετρο από το Προεδρικό Μέγαρο. Η σκηνή παρέμεινε υποφρούρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι εξετάσεις συνεχίστηκαν με το πρώτο φως της ημέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φαίνεται ότι έδωσε περιγραφή του δράστη και αναμένονται εξελίξεις, αφού οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το θύμα έπεσε για δεύτερη φορά θύμα δολοφονικής ενέδρας, αφού και το 2008 χτυπήθηκε όταν άγνωστοι επιχείρησαν να σκοτώσουν τον Αλέξη Μαυρομιχάλη έξω από το παλιό οίκημα του Διγενή Μόρφου στη Λεωφόρο Μάτση.